Και ευχαριστώ και τον Γιώργο του Παυλή που μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα ότι θα ήθελε να είναι εδώ για να μοιραστεί τις αγωνίες. Ευχαριστώ όλους σας. Ερωτήσεις. Νίκο. Ο Νίκος θα κάνει ερώτηση. Βλέπω τον κύριο Λουλουδιά, τον Παναγιώτη, τον άνθρωπο που έχει γράψει ένσημα στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στη Λέρο. Ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, Νίκο, ερώτηση πρώτα και μετά ο Παναγιώτη. Εγώ δεν έχω ερώτηση. Κατερίνα μας. Αν και η Κατερίνα χαρακτηρίζεται πολιτικός πρώτης γραμμής, έπρεπε πρώτος στους πολίτες, αλλά πες μου. Λοιπόν, καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο νησί μας, τον βουλευτή, τον φίλο, τον συνεργάτη, τον Μάνο τον Κόνσολα. Τον βουλευτή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που κλήθηκε να σηκώσει μόνος του το βάρος της αντιπολίτευσης σε έναν από τους πιο δύσκολους νομούς της πατρίδας μας. Σε μια από τις πιο δύσκολες κοινοβουλευτικές περιόδους για τη χώρα, ήταν αναγκασμένος να μοιράζεται ανάμεσα σε 14 νησιά και στη Βουλή. Τον τιμώ και τον σέβομαι και σαν βουλευτή και σαν άνθρωπο. Σε ό,τι με αφορά, στο κάλεσμα του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για συστράτευση δυνάμεων και ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού της παράταξης, έχω δηλώσει παρόν. Και θα είναι τιμή για μένα αν καταφέρω να προσθέσω και εγώ τις δυνάμεις μου ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Με την πεποίθηση για την ανάγκη μιας ουσιαστικής εκπροσώπησης των μικρών νησιών. Με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα πάντα το καλό του τόπου μου, με διάθεση για προσφορά και ειλικρίνεια, πορεύτηκα πάντα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Καλό αγώνα σε όλους, καλή επιτυχία στη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία στο μόνο μας. Κατερίνα, είπε για τα νησιά, 17 νησιά. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολος τόπος η 12 νησιά. 17 νησιά, με αφορμή αφισεχμίσια την νησιωτική πολιτική. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας, ο συνάδελφός μου πολιτευτής, ο Βαγγέλης, που είναι πίσω ο Γιάννης, μου έλεγε ότι 17 κατοικημένα νησιά σημαίνει 17 ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες. Είναι αλήθεια. Νησιωτική πολιτική υπάρχει. Νησιωτική πολιτική χτίζεται σε τρεις πυλώνες. Φορολογικοί συντελεστές που καταργήθηκαν, ρήτρα νησιωτικότητας, η Νέα Δημοκρατία το 2013 τους ψήφισε, ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, σε πρόκληση δική μας, εδεσμεύτη να ενσωματώσει κάθε νομοσχέδια τη ρήτρα, δεν το έκανε, και τρίτον είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, που εμείς χαιρετίζουμε την καλή προσπάθεια που ξεκίνησε η κυβέρνηση, προσέξτε εδώ, αλλά πρέπει να το εφαρμόσει απόλυτα. Δεν γίνεται να είναι αποκλεισμένες ομάδες, κοινωνικές και πρόσωπα από το μεταφορικό στο δύναμο. Και δεν μπορεί να αντισταθμίσει τους μειωμένους συντελεστές στα νησιά. Άρα, αυτό που λέει η Κατερίνα, νησιωτικές πολιτικές, είναι αλήθεια ότι είναι ακόμα ζητούμενο η χώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στην ΚΟ και στην Κάλυμνο, που είχε προγραμματίσει να έρθει, αν θυμάστε, με τις φωτιές του ομάδι και αναβλήθηκε η επίσκεψη. Θα έρθει εδώ και θα ανακοινώσει την ισιωτική πολιτική στους άξονες που σας προανέφερα και οι οποίες ακόμα είναι ζητούμενο για την περιοχή μας. Θεωρώ ότι ήμασταν τυχεροί, είδαμε τον κύριο Σκοντραφούρη που είδαμε αυτή τη συζήτηση από κοντά. Μια πολύ διαφορετική συζήτηση, ο πολιτικός απέναντι στους πολίτες να ακούει και να απαντάει. Θα ήθελα την άποψη του κυρίου Σκοντραφούρη, καθώς και αυτός έχει μεγάλη εμπειρία, έχει ζήσει πολιτικά πρόσωπα και πολιτικούς. Έχω όμως την εντύπωση, κύριε Σκοντραφούρη, ότι αυτή τη φορά είχε κάτι ξεχωριστό αυτή η συνάντηση σήμερα τον βουλευτή, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Ναι, είναι μια συνάντηση αποψινή, από την οποία κέρδισε η κοινωνία, κέρδισε η πολιτική. Κέρδισε ορθός λόγος και σε αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στον Μάνο τον Κόνσολα, ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοποριακή ιδέα στο να δώσει βήμα και λόγο στον πολίτη, στον απλό ψηφοφόρο που θέλει να εκφράσει τις αμφιβολίες του, θέλει να εκφράσει τα ερωτήματά του, θέλει να εκφράσει τα σημαντικά ερωτήματα που υπάρχουν για το μέλλον και νομίζω πως ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γίνει αυτό μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
Νομίζω ότι παρόλο που το εγχείρημα, από όσο μπορώ να ξέρω, ήταν αρκετά βιαστικό, νομίζω όμως ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αρκετά σημαντική. Ήταν σχεδόν από όλες τις παραγωγικές ομάδες του νησιού μας παρών σήμερα. Παρόντες λοιπόν πολύ σωστά ήταν όχι μόνο από όλες τις παραγωγικές τάξεις του νησιού, αλλά και από διάφορες κομματικές πεπιθήσεις και από κομματικά μετερίζια ο κόσμος που μαζεύτηκε εδώ. Αυτό νομίζω του κερδίζει όμως δικαιωματικά ο Μάνος, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο, θα έλεγα, εντός εκτός εισαγωγικών κοινής αποδοχής. Είναι ένας πολιτικός με ήθος που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι κινείται σε ένα πολύ δικό του μετριοπαθή χώρο και νομίζω ότι κερδίζει το χειροκρότημα από όλες τις παρατάξεις. Και αισθάνθηκα έτσι πολύ καλά ότι ήταν ένα πολύ γόνιμο, παραγωγικό δίωρο, το οποίο τελικά άφησε έτσι μια καλή πολιτική χρειά και ένα υπόβαθρο για να συνεχίσει αυτός ο προβληματισμός και αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαφούρη. Και εγώ ευχαριστώ. Θα έλεγα μια από τις εκπλήξεις σημερινής συζήτησης ήταν και η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του πολλές δεκαετίες μέσα στα δημοτικά δρόμενα. Ένας άνθρωπος που έχει παλέψει για τον τόπο αυτό και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα τον ξαναδούμε ξανά στα δημοτικά δρόμενα. Μιλάμε για τον κύριο Διαμαντάρα, που θα ήθελα να μας πει τη δική του άποψη, διότι σήμερα είδαμε, κύριε Διαμαντάρα, και έχουμε δει μαζί πάρα πολλές συνεδριάσεις, συζητήσεις πολιτικών, τον πολιτικό να ακούει τον πολίτη. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι πλέον η πολιτική σήμερα, διότι η ξύλινη γλώσσα πλέον πρέπει να απαλληφθεί από το όρους πολιτικούς και πρέπει να είναι πιο κοντά στον πολίτη και να ακούει με σοβαρότητα τα προβλήματά του. Επειδή σήμερα βρέθηκα και εγώ στην παρουσία του Μανώλη του Κόνσολα, αν και δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, όμως δεν πάω να τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό, και θεωρώ ότι είναι ένα από τα ικανότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο μας. Εύχομαι και οι άλλοι πολιτικοί που συμμετέχουν σε άλλα κόμματα να πάρουν το παράδειγμα του Μανώλη του Κόνσολα και να έχουν ένα διάλογο άμεσο μαζί με τους πολίτες. Επαληθεύει η δική μας πληροφορία ότι σύντομα θα σας ξαναδούμε να συμμετέχετε στα κοινά? Ναι, αληθεύει. Αληθεύει, ωραία. Αληθεύει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντάρα. Ευχαριστώ. Παρόν στη συζήτηση αυτή ήταν και η κυρία Εμμανουήλ, η οποία όλοι εδώ στην αίθουσα ευελπιστούν πολύ σύντομα να ακούσουν ότι θα είναι υποψήφια με τα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό. Δεν ξέρω, ίδια σαν ένας νέος άνθρωπος στην πολιτική, αλλά επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά, ένας άνθρωπος με πολλούς αγώνες στην πολιτική υπέρ του τόπου μας, δεν ξέρω πώς είδε αυτή τη συζήτηση και αν τελικά αυτό πρέπει να σημαίνει από εδώ και πέρα. Ο πολιτικός να μιλάει με την κοινωνία, να την ακούει. Αλίμονο αν δεν μιλούσε και δεν άκουγε ο πολιτικός την κοινωνία και τους πολίτες. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που απασχολούν τους περισσότερους. Οι πολιτικοί όχι απλά πρέπει να το κάνουν, έχουν υποχρέωση να κάνουν και να κάνουν συζήτηση με τον κόσμο, να είναι κοντά στον κόσμο, να αφουγκράζονται και να ακούν με προσοχή τα προβλήματα του κόσμου, γιατί θα κληθούν τη δεδομένη στιγμή να δώσουν και τις λύσεις. Σαφώς και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο ότι και στη Λέρο μαζεύτηκε πολλοί κόσμος να ακούσει αυτά που είχε να πει ο βουλευτής μας, και αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον του κόσμου για την επόμενη μέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε πολύ σύντομα να έχουμε πλέον μία συνέντευξη με την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ένας δύσκολος δρόμος, τον οποίο όμως και πιστεύετε, και θεωρώ πολλοί άνθρωποι που σας γνωρίζουν περιμένουν την ευχάριστη είδηση. Έχω δηλώσει παρόν. Σε κάθε περίπτωση είμαι εδώ. Συνεχίζω να αγωνίζομαι όπως έκανα πάντα, με γνώμονα το καλό του τόπου μου και την ανάγκη εκπροσώπησης και των μικρών νησιών. Από εκεί και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ και θα δώσω τον αγώνα μου από όπου χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι είμαστε τυχεροί που βρεθήκαμε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, διότι το να έρθει σε αυτή τη δεδομένη στιγμή σε ένα μικρό νησί να προκαλέσει μια συζήτηση με όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής και να έχει σχεδόν μια κατάμεστη αίθουσα από όλους τους κοινωνικούς φορείς, με πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω αν το περίμενε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ σήμερα κάντε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Λανσάρατε και ένα νέο τρόπο το πώς πρέπει να είναι ο πολιτικός του μέλλοντος. Να ακούει τον πολίτη και όχι να γίνονται άγονοι μονόλογοι που δεν οδηγούν και πουθενά. Κύριε Ιναντίδη, ο πολίτης πραγματικά δεν θέλει πλέον να ακούει μονολόγους. Χρειάζεται να συζητήσει, χρειάζεται να συμμετέχει και κυρίως χρειάζεται να συνδιαμορφώνει πολιτικές της επόμενης μέρας. Η υποχρέωσή μου είναι να είμαι στην περιφέρειά μου, στα Δωδεκάνησα, να είμαι στη Λέρο, το ξεχωριστό αυτό διαμάντι του Αιγαίου,
να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε θέσεις και προτάσεις που εκπορεύονται από την ανάγκη. Την ανάγκη της Λέρου για μια καλύτερη μέρα, την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, το δείχνουν οι πολίτες. Είδατε σήμερα την αγωνία να εκφραστούν οι πολίτες για κάτι άλλο, ένα νέο άλλο αφήγημα. Κουράστηκε το λαϊκισμό, κουράστηκε να ακούει οι υποσχέσεις και κυρίως κουράστηκε να ακούει μυθεύματα τα οποία δεν υλοποιούνται ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία ως επόμενη κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει πολιτικές ρεαλιστικές και βιώσιμες, όπως εκπορεύονται από την ανάγκη και του φυσικού κάλους και την ανάγκη της Λέρου, αλλά και την ανάγκη των πολιτών. Δυστυχώς είμαστε σε μια συγκυρία, όπως είπατε, που η παραχμιακή εικόνα της πολιτικής είναι σε κάθε γωνιά της πολιτικής, όπου εφαρμόζεται από ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε ανθρώπους και δεν πιστεύουν σε πολιτικές. Παρά αυτό μόνο... δεν σας φόβησε σήμερα να έρθετε σε ένα μικρό νησί και να έρθετε σε μια μεγάλη αίθουσα να μιλήσετε με τον κόσμο, ότι δηλαδή ο κόσμος έχει μια ένδυα όσον αφορά την πολιτική και είναι δεδομένο αυτό. Κύριε Γιναντίδη, επειδή δεν είμαι στη Γιάλα και ζω καθημερινά στο πεζοδρόμιο, στην κοινωνία, από το άκρο του Αιγαίου μέχρι το άλλο άκρο, από το Αγαθονής μέχρι το Καστελόριζο και από την Αστυπάλια μέχρι την Κάσου, είμαι συνεχώς, δεν με φοβίζουν. Γιατί δεν είναι πρόκληση, είναι υποχρέωση. Θα πρέπει όλοι να είναι εδώ. Θα πρέπει όλοι να μιλάμε με τους πολίτες. Κοίτατε ότι εκφράστηκαν σε όλα τα θέματα. Εκφράσανε όχι φοβίες, εκφράστηκαν αγωνίες. Γιατί ο πολίτης δεν φοβάται πια. Είναι ενημερωμένος και ξέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή και ξέρει τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές. Είδατε ότι υπάρχουν αστέρευτες δυνάμεις στη κοινωνία που μπορούν να στηρίξουν βιώσιμες και ρεαλιστικές πολιτικές εφόσον στηρίζονται στην αλήθεια και με τη δύναμη που θα σου δώσουν οι πολίτες να εκφραστούν την επόμενη μέρα με πράξη από το κράτος, από την Νέα Δημοκρατία που θα είναι η κυβέρνηση. Θα συνεχίσετε και στα υπόλοιπα νησιά αυτή τη νέα, θα έλεγα, τάση, νέα μόδα να μιλάει ο βουλευτής και να ακούει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι μόδα, κύριε Γιναντίδη, αλλά είναι... Είναι μόδα. Εγώ σας το είπα, 17 χρόνια έχει να γίνει η ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο νησί μας. Έγινε σε μια εποχή που τολμώ να κοιτάξω τον Κάγκμανα και να σας πω, όταν μου το είπατε, σας είπα, πηγαίνετε, κάντε τη συνάντηση σε ένα δωμάτιο του Κλειθώνη Παραντάις, γιατί εγώ δεν πίστευα ότι ο κόσμος θα έρθει, δεν έχει την αντοχή και τη δύναμη να μιλήσει πολιτικά. Ήρθε όμως, κερδίθηκε αυτό το στοίχημα και έχω την εντύπωση ότι θα το συνεχίζετε. Είδατε όμως πόσο αληθινοί ήταν οι πολίτες. Αυτό με έκανε ιδιαίτερη δηλαδή εντύπωση. Και πόσο ενημερωμένοι. Και πόσο ενημερωμένοι. Και προέκυψε και μια άλλη ανάγκη, κύριε Γιναντίδη. Η ανάγκη της συμμετοχής. Η ανάγκη του να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε ένα άλλο πρότυπο, Εδηλέρω. Και για να διαμορφωθεί το άλλο πρότυπο, χρειάζεται ενεργή συμμετοχή. Εγώ καλώ τους πολίτες, κύριε Γιναντίδη, από όποιο πολιτικό χώρο και αν είναι, από όποια πολιτική αφετηρία, να έρθουν κοντά σε κάθε πολιτικό. Γιατί ο πολιτικός είναι η αποτύπωση της δικής τους προσδοκίας. Και επειδή λοιπόν χρειάζεται όθηση η δική του σκέψη, πρέπει μέσα από τις πολιτικές που θα εφαρμόσει ο πολιτικός να είναι ένας άνθρωπος που εκφράζει τη δική του αγωνία την επόμενη μέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα αυτό το στίγμα κερδίθηκε. Κερδίθηκε η εμπιστοσύνη. Είναι ένα νέο αφήγημα από την πολιτική. Δεν ξέρω αν είναι μόδα, αλλά να ξέρετε ότι θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους και δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πού θα καταλήξουμε. Να σας συγχαρώ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το ότι βρέθηκα σήμερα άνθρωποι από διάφορους πολιτικούς κομματισμούς στο κοινοβούλιο μας είναι και ένα μεγαλύτερο, αν θέλετε, στους ώμους σας πλέον φορτίο για το μέλλον, να βγάλετε και αυτούς, είτε ψηφίσουν ή όχι, ασπροπρόσωπες σε αυτά που είπατε. Αλήθεια, κύριε Γιναντίδη, εμείς καλούμε τους πολίτες, ανεξάρτητα τι ψήφισαν την τελευταία φορά, να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανθρώπινο δυναμικό, έχει βιώσιμες πολιτικές. Είδατε ότι υπήρχαν άνθρωποι από την κέντρο αριστερά μέχρι την κέντρο δεξιά. Άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει στο επάγγελμά τους, στην κοινωνία. Αυτοί όμως εκφράζουν την ίδια αγωνία. Θέλουν ένα καλύτερο μέρος. Θέλουν θέσεις εργασίας, θέλουν ένα αναπτυξιακό πρότυπο διαφορετικό και κυρίως θέλουν να δουν τη Λέρο αντάξια της ιστορίας της στο μέλλον. Και αυτό το στοίχημα πρέπει να το κερδίσουμε. Και θα το κερδίσουμε μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί. Χωρίς πάθη κομματικά και πάνω απ' όλα με εθνική συνείδηση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Γιατί η εθνική συνείδηση που καλλιεργείται μέσα από αξίες διαχρονικές πρέπει να τις δώσουμε και να τις κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας στην επόμενη γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.